Μετά την επέλαση της Μύδειας, σήμερα άνοιξαν κανονικά τα σχολεία και λειτουργούν σε όλο το νομό πλην της περιοχής του Λεκανοπεδίου κάτω Νευροκοπίου. Οι μαθητές επέστρεψαν στις τάξεις τους, αυτές διατηρήθηκαν ζεστές όλον τον προηγούμενο χρόνο, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα, τονίζει για το θέμα αυτό ο κύριος Αρτεμιάδης, πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Δράμας. Τα σχολεία ανοίξαν, είναι ζεστά γιατί φροντίσαν οι συνάδελφοι διευθυντές τις προηγούμενες μέρες να είναι στη σχολική μονάδα και να αφήσουν τα καλοριφέρα ανοιχτά για να ζεσταθεί. Τώρα με τα παράθυρα ο κάθε συνάδελφος για λίγο χρονικό διάστημα εκτιμώ ότι τα αφήνει, γιατί είναι δύσκολα για όλους, έτσι το κρύο είναι τσουχτερό. Οι τάξεις ναι μεν είναι ζεστές, αλλά άμα ανοίξουμε ένα-δυο παράθυρα έχει χαθεί όλη η ζέστη η οποία έχει αποκτηθεί. Ξεκινήσαμε σήμερα, μόνο το Νευροκόπιο είναι κλειστό γιατί εκεί οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές. Ένα νέο θετικό κρούσμα σε μαθητή έκτης τάξης Δημοτικού Σχολείου της Δράμας έχει προκύψει και για τον λόγο αυτό το σχετικό τμήμα θα παραμείνει κλειστό ως ότου ολοκληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος βάσει των υγειονομικών πρωτοκόλων, λέει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Συλλόγου των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Δράμας. Υπάρχει ένα τμήμα το οποίο είναι κλειστό σε ένα δημοτικό σχολείο, είναι η έκτη τάξη. Το σχολείο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της διεύθυνσης για να έχει ο κόσμος να γνωρίζει. Εντάξει, είναι αναμενόμενο ότι αν και είναι αραιά τα κρούσματα σε επίπεδο νομού δράμας στα σχολιά, βλέπετε όμως σε άλλες περιοχές καθημερινά έχουμε μια αύξηση, είναι αναμενόμενο, θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα έχουμε έξαρση. Εντάξει, υπάρχουν τα προβλήματα, αυτά τα οποία είπαμε από την πρώτη στιγμή και τώρα με το κρύο είναι ακόμα πιο δύσκολο γιατί τα παιδιά δεν είναι εύκολο να βγουν στην αυλή με θερμοκρασίες 0 και μείον 1. Οπότε ο συγχρονισμός υπάρχει και είναι ένα πρόβλημα, ακόμα μεγαλύτερο τώρα. Επειδή όλο αυτό το χρονικό διάστημα, είτε με τον κορονοϊό, είτε και με την κακοκαιρία, βεβαίως τα μαθήματα δεν έγιναν διαζώσεις, αλλά μέσω της τηλεκπαίδευσης χάθηκε όμως αρκετός χρόνος. Τι θα γίνει, πώς θα αναπληρωθεί αυτός? Θέλω να πω ότι για φέτος είναι η χρονιά που το είπε και ο Υπουργός εχθές, ότι δεν χάθηκε ούτε μία ώρα, τουλάχιστον στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τα μαθήματα είτε με σύγχρονη είτε διαζώσεις γινόντουσαν κανονικά ακόμα και αυτές τις δύο μέρες. Γι' αυτό είναι να απορεί κανείς, ενώ η ίδια λέει ότι δεν χάθηκε ούτε μία ώρα. Τα παιδιά δεν πήγαν εκδρομές, δεν μπορούν να κάνουν επισκέψεις διδακτικές που είναι εκπαιδευτική δράση, να περνάει μία τροπολογία για επιμήκυση και για περικοπή διακοπών και αργιών. Μας κάνει να αναρωτιόμαστε ποια είναι η σκοπιμότητα. Εκτός κι αν η βούληση του Υπουργείου Παιδείας είναι ο πραγματικός περιορισμός των διακοπών του Πάσχα, η πραγματική επιμήκυση του σχολικού έτους και με τη δικαιολογία της πανδημίας και των έκτακτων συνθήκων προσπαθεί να περάσει αυτή του την πολιτική.